Πάγινες ξαφνικά, φταίει αυτό το μέρος ή τα πολλά γλυκά. Ντόρα, αυτό που συμβαίνει είναι τρομερό. Όλοι παχαίνουν με μια σε τούτο το χωριό. Έχεις δίκιο, κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Μάλλον κάνουν κάτι λάθος με τη διατροφή. Λες να τρώνε πολλά γλυκά και όχι φρούτα και λαχανικά. Ή μήπως μόνο τηγανιτά και ξέχασαν να τρώνε τα ψητά. Πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό. Δεν μπορώ πια, ούτε να κουνηθώ. Εγώ λέω να φωνάξουμε το μάγο του χωριού που έρχεται αμέσως με το κάλεσμα μικρού παιδιού. Μάγε, μάγε, συμβαίνει κάτι τραγικό. Όλοι είναι χοντροί σε αυτό εδώ το χωριό. Τα παλιά τα χρόνια στο χωριό υπήρχε πυραμίδα ψηλή. Όλοι τρώγαν σύμφωνα με αυτή και ήταν λεπτοί. Η διατροφή τους βασιζόταν στο ψωμί, στα φρούτα και στα λαχανικά για γερό κορμί. Κρέας και ψάρι τρώγαν αρκετά συχνά και πρόσεχαν τα πολλά πολλά γλυκά. Αυτά όμως τα ξέχασαν πια, γιατί τα κομμάτια της πυραμίδας φύγαν μακριά και σε 4 πόλεις κατέληξαν τελικά. Αλήθεια έγιναν αυτά! Εμείς θα τους βυθίζουμε να γίνουν όπως παλιά! Σε παρακαλούμε, κάνε μας πάλι λεπτές! Τα κομμάτια να επιστρέψουμε από τις πόλεις αυτές! Έτοιμοι! Φύγαμε! Ψωμούπολη! Υδατάνθρακες ψάχνουμε! Ψωμί, μακαρόνια και αλεύρι! Γιατί η πυραμίδα μας τη βάση της γυρεύει! Φρουτούπολη! Φρούτα και λαχανικά μαζεύουμε σε αυτή την πόλη, γιατί μας είπαν ότι τις βιταμίνες τις έχουν ανάγκη όλοι. Κρεατούπολη! Ψάρι, κρέας και γάλα θέλουμε από εδώ, γιατί οι πρωτεΐνες μας είναι απαραίτητες για τον οργανισμό. Γλυκούπολη! Στην τελευταία πόλη μαζεύουμε γλυκά. Πάντα όμως θυμόμαστε, δεν κάνει να τρώμε πολλά. Μάγε, μάγε, η πυραμίδα συμπληρώθηκε όλη. Κάνε μάγια στο χωριό, αδύνατοι να γίνουν όλοι. Να θυμάστε, υδατάνθρακες, φρούτα και λαχανικά τρώμε απαραίτητα καθημερινά. Ψάρια και κρεατικά μέσα στην εβδομάδα σίγουρα μία φορά. Αν δεν μπορείτε να κρατηθείτε, το γλυκό μην το στερηθείτε. Αλλά σκεφτείτε ότι λίγες φορές το μήνα γίνεται να το γευτείτε.